Καταρχά, να σα ευχαριστήσω που είστε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά του Greece.js για την ευκαιρία που μα δίνουν να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Να πούμε περί τίνος πρόκειται, τι πρόκειται να παρουσιάσουμε. Όπως είπε και ο Γιώργος, με απόφαση από κοινού πριν κάποιους μήνες, αποφασίσαμε να αλλάξουμε το stack, να πάμε σε κάτι πιο μοντέρνο και να φύγουμε από το .NET. Εδώ και κάποιους μήνες τα έχουμε καταφέρει, έχουμε αλλάξει κάποιες σελίδες, έχουμε βγει public και αυτή η προσπάθειά μας είχε αρκετές δυσκολίες. Κάποιες δυσκολίες πρέπει να τις ξεπεράσουμε και εξού και ο τίτλος Challenges of Angular Production. Καταρχάς να κάνω ένα disclaimer ότι δεν πρόκειται να κάνω κάποιο comparison στα frameworks, δεν πρόκειται να πω ότι το Angular είναι καλύτερο από το React, αν και είναι, αλλά δεν θα το πούμε σε αυτή την παρουσίαση. Δεν είναι tutorial, δηλαδή δεν θα πω λεπτομέρειες το πώς χρησιμοποιούμε το Angular, αλλά θα προσπαθήσω να μην πω και σε βάθος, δηλαδή δεν θα έχω τεχνικά πράγματα του Angular, απλά θα πω γενικά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε όλοι, είτε χρησιμοποιούμε Angular, είτε React, είτε Polymer, και πώς τα λύνουμε το mentality και πώς τα λύσαμε εμείς πάνω κάτω στο οικοσύστημα του Angular. Είναι personal experiences, είναι πράγματα που δουλέψαν για μας καλά, ίσως να δουλέψουν και εσάς και ελπίζω να σας δώσω ιδέες πώς θα μπορέσετε να τα λύσετε κι εσείς αντίστοιχα προβλήματα. Λοιπόν, να σας συστηθώ, ονομάζομαι Τάσος Μπέκος. Δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια ως front-end architect στη Zulu Trade. Ταυτόχρονα προσπαθώ να είμαι και active στο open source. Έχω και εγώ κάνει διάφορα commits, διάφορα project. Έχω κάνει publish κάποια NPM modules. Τα βασικά μου contribution ήταν στο Angular UI Bootstrap. Οπότε, όπως είχα ασχοληθεί με Angular 1 και Bootstrap, είμαι ο δημιουργός κάποιων core components, όπως ήταν το date picker, date parser. Οπότε, αν θέλετε να κατηγορήσετε κάτι, τώρα ξέρετε ποιος είναι. Και τελευταία, έχουμε κάνει open source μέσω τη Zulu Trade, αυτό που σας είπε και ο Γιώργος, μια UI library, το NG Lightning, που είναι Angular 2 components, που πατάνε πάνω στο Lightning Design System της Salesforce. Ίσως να μην το ξέρετε, είναι ένα CSS framework που προωθεί η Salesforce, μάλλον δεν είναι τόσο πολύ γνωστό, δεν το προωθεί ιδιαίτερα. Είναι κάτι σαν το Bootstrap, απλά πατάει σε Flexbox, οπότε δεν έχει support για browsers IE10 και κάτω. Αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε, κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά ισχυρό. Και αν θέλετε να το κάνετε και integrate με Angular, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NG Lightning. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που έχετε σε όλους στο μυαλό είναι γιατί Angular και όχι React, Polymer ή κάτι άλλο. Όπως είπα, τα προβλήματα που θα δούμε είναι γενικά, οπότε δεν πιστεύω ότι μια επιλογή ενός άλλου framework θα μας έδινε κάτι περισσότερο. Αλλά ας πούμε, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε πολύ νωρίς. Δηλαδή, όταν ακόμα το Angular ήταν σε αλφα, λίγες εβδομάδες πάει σε beta νομίζω, οπότε δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες στο διαδίκτυο, κυρίως ήταν μέσω του repository του Angular ή από διάφορα conferences που μοιράζονταν πληροφορίες οι δημιουργοί του. Μας οδήγησε περισσότερο το ένστικτο και η επιτυχημένη μας εφαρμογή σε προηγούμενο project, το trading session που δείξε ένα screenshot πριν ο Γιώργος, το οποίο είχαμε κάνει στο Angular 1. Τώρα, ποια βασικά χαρακτηριστικά ήταν το Angular, το οποίο είχαμε στο Angular 1 και θέλαμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε βάσει των πληροφοριών που είχαμε. Dependency injection, πολύ ισχυρό στο 1, θα υπήρχε στο 2, το ξέραμε, είναι υπεύθυνο για το να σετάρει την εφαρμογή σου, τα dependencies που έχεις, πολύ καλό εργαλείο στο testing, γιατί μπορείς να κάνεις εύκολα πράγματα. Το template syntax, πολύ ισχυρό από την πρώτη έκδοση, λέγανε ότι θα το κάνουν πιο καθαρό στο version 2, που ήταν και το βασικό του πρόβλημα. Δηλαδή, με μια γρήγορη ματιά μπορείς να δεις τι είναι input, τι είναι output, το οποίο δεν το είχες στο 1, οπότε το θέλουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Το άλλο είναι το universal. Για όσους δεν το ξέρουν, το universal είναι η βιβλιοθήκη που αναλαμβάνει το server-side rendering για το Angular. Υπήρχε η αίσθηση, τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, ότι θα ήταν μέρος του core από την αρχή, from day one. Δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο, έμεινε αρκετά πίσω, έχει γραφτεί πολλές φορές. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζει το τελευταίο version. Αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή κάνει migrate στο core, οπότε ελπίζουμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε εύκολα μόλις τελειώσει αυτό το migration. Ο άλλος παράγοντας που μας έκανε να επιλέξουμε το Angular ήταν η από πίσω ότι είναι η Google. Είναι μια εταιρεία που υποστηρίζει το Angular και εσωτερικά,
πολλά projects έχουν, είναι γραμμένα σε Angular και είναι all in one. Δηλαδή, έχουμε ένα framework που έχει μέσα τις φόρμες, το router, τα animations, τα έχει όλα. Οπότε για μια επιχείρηση, όπως ήμασταν εμείς, ήταν η πιο ασφαλής επιλογή. Okay. Μετά έρχεται η ερώτηση, αφού επιλέξαμε το Angular, ποιο είναι το estimation σου για να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Okay. Το πλάνο το αρχικό είναι ότι θα είναι λίγο ανηφόρα. Δεν ήταν έτσι. Πιο πολύ έμοιαζε με γκρεμούς και καταράκτες. Και γιατί έγινε αυτό? Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και ειδικά στην αρχή. Learning curve. Όποιος έχει ασχοληθεί με Angular 1 θα δει ότι και Angular 2 θα ξέρει ότι το 1 με το 2 κάποια πράγματα μοιάζουν. Πολλά περισσότερα έχουν αλλάξει. Έχουν μπει νέες βιβλιοθήκες όπως το RxJS, έχει μπει TypeScript, πρέπει να την κάνεις configure, το TSConfig, πολύπλοκο, Redux, όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε και επομένως να χάσουμε χρόνο. Training και recruiting. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κόσμο που να ξέρει Angular 2 ή να θέλει να επενδύσει σε μια βιβλιοθήκη που είναι ακόμα σε Α. Οπότε αναγκαστήκαμε και επιλέξαμε να εκπαιδεύσουμε άτομα μέσα από την εταιρεία. Πάλι χαμένος χρόνος γιατί senior dev developers έπρεπε να κάνουν train πιο junior. Πολλά breaking changes. Ο router έχει γραφτεί 2-3 φορές. Στην αρχή δεν δούλευε καθόλου. Ήταν εγκάλυπτε τις ανάγκες μας. Όταν μπήκε το RC5 με τα modules, έπρεπε να κάνουμε refactor σχεδόν όλο το code base. Πολλά missing libraries, resources δεν βρίσκαμε στο documentation του Angular του ίδιου, ήταν ακόμα σε βρεφικό στάδιο. Πολλά πράγματα λείπαν. Έτσι αποφασίσαμε και φτιάξαμε και εμείς το δικό μας UI Component Library, στην ουσία δεν βρίσκαμε κάτι έτοιμο. Είναι το NG Lightning, βλέπετε το URL στο GitHub, όποιος θέλει να μπει. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 350 GitHub stars. Πάει καλά, έχουμε αρκετά components. Εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν learning resource για όποιον θέλει να δει λίγο πιο advanced Angular, όπως με κάνουμε τα popovers, τα data tables και αυτά. Γενικά σας το προτείνω. Το βασικό μας μέλημα όταν σχεδιάζουμε αυτά τα components, ώστε να είναι reusable, είναι να είναι stateless. Δηλαδή δεν κρατάνε κανένα ιστορικό state, μόνο να λειτουργούν το περιβάλλον, οπότε είναι πιο εύκολο να κάνετε integrate την εφαρμογή σας και να είναι accessible. Δηλαδή παίζουν τα buttons ας πούμε, στο date picker, στα popovers, στα tabs. Γενικά ακολουθούμε τα accessibility guidelines της ίδιας της Salesforce. Okay, είδαμε τι δεν δούλεψε καλά, ας πούμε τι δούλεψε καλά από αυτούς τους μήνες εμπειρίας που έχουμε. Το Angular είναι πολύ καλό για collaboration. Ποια στοιχεία του είναι που μας βοήθησαν εμάς? Πρώτο είναι το declarative syntax. Το declarative syntax που έχει στα templates. Δηλώνεις το τι θες να κάνει και το Angular αναλαμβάνει να στο κάνει σωστά και γρήγορα. Αυτό μας βοηθάει με δύο τρόπους. Πρώτον, έχουμε λιγότερη πιθανότητα για bugs. Και δεύτερον, είναι κάποιος που ασχολείται για πρώτη φορά με αυτό το κομμάτι κώδικα, πρώτη φορά αυτό το component template, μπορεί πιο γρήγορα να γίνει παραγωγικός, να καταλάβει τι θέλουμε να κάνουμε και μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι designer friendly γιατί σε αυτά τα templates μπορεί να μπει ο designer, αν είστε τυχεροί και έχετε designer που ασχολείται με τα templates, το HTML και το CSS, και να αλλάξει, να προσθέσει classes, να αλλάξει τη σειρά των elements, να ασχοληθεί με το responsiveness, χωρίς να έχει coding skills και χωρίς να φοβάται ότι θα σπάσει κάτι, γιατί είναι τελείως ανεξάρτητα κομμάτια. Επίσης, TypeScript έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, την προωθεί το Angular. Πολλά εργαλεία όπως το TSLint εξελίσσονται μαζί της. Όλοι οι editors σχεδόν το υποστηρίζουν, οπότε είναι εύκολο να κάνεις refactoring, auto-completion και γενικά όλα αυτά που υποστηρίζουν οι IDE τώρα πια. Decorators και αυτά μέσω της TypeScript υποστηρίζονται μέσα στο Angular. Είναι ένα άλλο είδος declarative programming που με τους decorators μπορείς γρήγορα να δεις μια κλάση, αν είναι component, αν είναι directive, αν κάποιο property σου είναι input ή output. Γενικά να έχεις λιγότερο κώδικα στο αρχείο σου και πιο γρήγορη επισκόπηση του τι κάνει. Ποια είναι η αρχιτεκτονική που επιλέξαμε, τώρα είναι πολύ high level. Όταν το σχεδιάσαμε, στην ουσία, θέλαμε τρία traits. Maintainability, το νούμερο ένα σημαντικό για όλες τις εταιρείες. Δεν θέλουμε να ξαναγράψουμε τον κώδικά μας κάθε 3-6 μήνες. Ήταν το βασικό πρόβλημα που υπήρχε στο προηγούμενο stack. Scalability, θέλαμε να προσθέτουμε κώδικα εύκολα. Έχουμε σκοπό να αλλάξουμε όλη τη Zulu trade, όπου είναι τεράστια.
και scalability από άποψη ανθρώπων. Δηλαδή θέλουμε να μπαίνουν καινούργια άτομα στο team χωρίς να πέφτει το velocity των features που βγάζουμε. Και βέβαια το performance, προσθέτοντας κώδικα να μην επηρεάζουμε το πόσο γρήγορα φορτώνει η σελίδα μας. Και βέβαια η αρχιτεκτονική μας αφήνει να λύσει προβλήματα, να δώσει ένα πρωτόκολλο του πώς που βάζω αυτό το κομμάτι κώδικα, πώς αλλάζω το state, πώς επικοινωνώ με το backend, ώστε να είμαστε όλοι συγχρονισμένοι. Bon, το maintainability, πώς μας βοήθησε το Angular. Προσφέρει το εργαλείο όπως είναι το Karma και το Protractor για unit testing και end-to-end testing αντίστοιχα, τα οποία είναι fully integrated με το Angular, δουλεύουν καλά, δουλεύουν σωστά, οπότε και υποστηρίζονται από την ίδια την Google. Οπότε ήταν εύκολο για μας να γράψουμε τεστ και να έχουμε full coverage στον κωδικά μας. Σαφώς για να είμαστε maintainable πρέπει να κάνουμε το mate διάφορα πράγματα, όπως εμείς κάναμε το build μας με Webpack και Gulp. Μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ διάφορα starters που παίζουν με Webpack, να δείτε πώς κάνετε build, production, development κτλ. Το CLI βγαίνει σε έκδοση 1, το Angular CLI, που θα υποστηρίζει τα αντίστοιχα features. Εμείς κάνουμε deployment με Jenkins. Εσείς μπορείτε να κάνετε αρκετά εύκολα από τη στιγμή που αυτό που παράγει το Angular είναι στατικά αρχεία. Και βέβαια το pair programming δούλεψε καλά για μας. Οπότε, αν δεν το κάνετε στην εταιρεία σας, ίσως να το ξανασκεφτείτε. Ή έστω code reviews βοηθάει το team να είναι in sync και να έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Scalability. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε το Redux. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς ξέρετε τι είναι το Redux. Ήταν το κομμάτι πάνω στο οποίο πατήσαμε για να σχεδιάσουμε όλο αυτό. Έπρεπε να υπάρχει separation of concerns με την άποψη ότι για να μπορέσει μια ομάδα να κάνει scale καλά, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να χωρίσουμε τις ευθύνες. Αυτό το καταφέρνουμε στο Angular μέσω των modules, των NG modules, που στην ουσία είναι mini applications, που το κάθε module μπορεί να έχει τα δικά του components, services, reducers, οτιδήποτε. Οπότε είναι ένα mini application που ζει αυτόνομα και τεστάρεται αυτόνομα. Αν πάμε πιο βάθος, μπορούμε να θεωρήσουμε και vertical separation, την diagram από το template, όπως είπαμε, που είναι πάλι δύο τελείως ανεξάρτητα κομμάτια, που μπορούν να δουλέψουν ταυτόχρονα δύο προγραμματιστές, χωρίς να μπλοκάρει ένα τον άλλο. Το horizontal separation process είναι πάνω κάτω με αυτό, φαίνεται με αυτό το σχεδιάγραμμα. Στην ουσία έχουμε στο κάτω μέρος το state μας, μέσα των reducer μας. Αυτό το state δίνεται στα services, όπου τα services στην ουσία παίρνουν stream από immutable state slices, δηλαδή το κάθε service επιλέγει από το ολόκληρο το state το κομματάκι που το ενδιαφέρει. Αυτό το κομματάκι το δίνει στα container UI components, είναι αυτά που γνωρίζουν για τα services. Το Angular προσφέρει το async pipe, μια ευκολία για να κάνετε subscribe σε αυτή την πληροφορία που σας δίνουν τα services. Υπάρχουν τα pure UI components, όπου είναι στην ουσία σαν black box, είναι η componentized αρχιτεκτονική που περιέγραφαμε και πριν. Τους ενδιαφέρει μόνο το input και το output τους. Επομένως, όταν την καριστεί ένα event μέσα στα pure UI components, αυτά κάνουν emit ένα event προς τα container UI components. Αυτά κάνουν το αντίστοιχο service και το service αναλαμβάνει να κάνει orchestration ανάμεσα στα API services και όταν πάρει κάποιο response από το backend ή από κάποιο socket, να στείλει το κατάλληλο action στο store, στο reducer, που αυτό μπορεί να αλλάξει το state και να συνεχιστεί ο κύκλος. Γενικά είναι μια κλασική αρχιτεκτονική Redux. Okay, πάμε στο βασικό κομμάτι τώρα της ομιλίας, που είναι το performance. Όταν μιλάμε για performance σε μια single page application που έχει φτιαχτεί με ένα JavaScript framework, μιλάμε για δύο άξονες του performance, δύο οπτικές. Είναι το startup performance και το runtime performance. Το startup performance είναι αυτό που στην ουσία μετράει. Είναι η στιγμή που θα πατήσει κάποιος το URL του site σας, της εφαρμογής σας, που θα πατήσει Enter, μέχρι την πρώτη στιγμή που θα δει κάτι που έχει νόημα στην οθόνη του. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι ένας spinner ή η ίδια η εφαρμογή και ο χρόνος που χρειάζεται να γίνει interactive. Δηλαδή ότι θα πατήσω ένα κουμπί και αυτό το κουμπί θα έχει νόημα. Δηλαδή θα ανοίξει κάτι, θα αντιδράσει.
Εντάξει, το startup χρόνο μπορεί να μειωθεί με πολλού τρόπου, όπω να κάνει minify CSS, να κάνει optimize τα images, HTTP2. Δεν θα μιλήσουμε με τίποτα από αυτά. Θα μιλήσουμε για την JavaScript, που στην ουσία είναι και, και ο βασικό λόγο που αργούν οι εφαρμογέ που στηρίζονται πάνω σε frameworks όπω είναι το Angular. Η άλλη οπτική είναι το runtime, που είναι από τη στιγμή που έχει κάνει bootstrap η εφαρμογή σα, τη βλέπετε, είναι σε ηρεμία και κάνετε ένα action, δηλαδή πατάτε ένα κουμπί. Παίρνετε ένα response από το server ή από κάποιο socket, πόση ώρα θα κάνετε να δείξετε αυτή την αλλαγή στο UI σας. Δηλαδή, έστω ότι πήρατε μια τιμή από το socket, πόση ώρα θα κάνετε να ανανεώσετε το σημείο στο UI σας που δείχνει αυτή την τιμή. Ή από τη στιγμή που θα πατήσετε ένα κουμπί να ανοίξει ένα modal, πόση ώρα θα κάνει αυτό το modal. Συνήθως αυτό εξαρτάται από τα JavaScript και CSS calculation, αν έχετε animation που έχετε. Έλεγα να σας δείξω metrics, αλλά τελικά θα σας δείξω ένα τζιφάκι βιντάκι του πώς είναι το startup performance, πώς επηρεάζει μια εφαρμογή. Δεξιά βλέπουμε μια έκδοση Angular, η οποία είναι JZipped και Minified. Και αριστερά βλέπουμε την εφαρμογή όπως είναι τώρα. Δηλαδή, αφού έχουμε εφαρμόσει όλες τις τεχνικές που θα εξηγήσουμε παρακάτω, βλέπετε ότι αυτή η εφαρμογή γύρω στα 3 δευτερόλεπτα έχει σχεδόν φορτώσει. Δηλαδή, ο χρήστης νιώθει ότι στα 3 δευτερόλεπτα έχει κάτι μπροστά του το οποίο μπορεί να παίξει. Ενώ στο δεξιά βλέπουμε ότι πάμε γύρω στα 9, οπότε είναι μια τεράστια διαφορά. Τι κάναμε εμείς για να το βελτιώσουμε? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να το μετρήσεις. Για να ξέρεις κάτι ότι πάει λάθος, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να το μετρήσεις και να μπορείς να το καταλάβεις. Θα δούμε ποια εργαλεία χρησιμοποιούμε. Μετά θα δούμε πώς μειώνουμε το μέγεθος του κώδικα που έχουμε. Το μέγεθος είναι σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ο βασικός παράγοντας. Δηλαδή, ο χρόνος που κάνει μια εφαρμογή να ξεκινήσει εξαρτάται σαφώς από το μέγεθος, αλλά όχι ανάλογα. Δηλαδή, ο ίδιος κώδικας μπορεί να κάνει bootstrap σε λιγότερο χρόνο, αν είναι optimized, θα τα δούμε αυτά λίγο παρακάτω. Αφού έχουμε κάνει reduce το size, ο κώδικας μας έχει μείνει πώς κάνουμε optimized και τον κώδικα και τον τρόπο που το σερβίρουμε. Και πώς μετά φορτώνουμε lazy ή on demand αυτά που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να μπει στην εφαρμογή και να μπει στη σελίδα του προφίλ για να του φορτώσουμε τον κώδικα που είναι του career page, του contact page, δεν έχει κανένα νόημα, ή ακόμα καλύτερα να μπει μέσα σε μια σελίδα που έχει ένα κουμπί να ανοίξει ένα modal, για ποιο λόγο να του φορτώσουμε τον κώδικα του modal, αν αυτός δεν πατήσει ποτέ το κουμπί. Okay, εργαλεία που χρησιμοποιούμε να κάνουμε το measuring. Το βιντεάκι που είδατε πριν, το χρησιμοποίησαμε το webpagetest.org. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον site, για όσοι το ξέρουν. Απλά βάζετε το URL σας, της εφαρμογής σας, και μπορεί να σας βγάζει διάφορα metrics. Σας τραβάει ακόμα και βίντεο, σας δείχνει το network, σας μετράει χρόνους όπως το first time paint, εντάξει, διάφορα metrics. Το καλό του είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε το σημείο του κόσμου από όπου θέλετε να χτυπήσει το site. Οπότε αν έχετε μια εφαρμογή όπου είναι global όπως είναι η δικιά μας, μπορείτε να δείτε πώς τη σερβίρει σε κάποιον που είναι στην Αμερική, σε κάποιον που είναι στη Γερμανία, σε κάποιον που είναι στην Κίνα. Και το καλό είναι ότι είναι... Το περιβάλλον είναι ουδέτερο, δηλαδή είναι πάντα το ίδιο. Δεν είναι εξαρτάται από το PC σας όταν ανοίγετε το crop timeline και αν παίζετε μουσική, ξέρω εγώ, αν βλέπετε κάποιο βιντεάκι, ή αν έχετε πολλά plugins να αργεί. Είναι κάτι ουδέτερο, κάτι σταθερό. Okay. Βέβαια δεν χρησιμεύει για local development, όπου εκεί χρησιμοποιούμε το crop timeline. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Εν τότε το χρησιμοποιήσει όταν θέλουμε να μετρήσουμε το startup performance. Πάμε στο timeline tab του Chrome. Στην ουσία, αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι το GS profile, το οποίο φαίνεται και κάτω, αλλά καλό είναι να επιλέγουμε πάντα το network και τα screenshots, οπότε να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία του γιατί συμβαίνει τι. Βλέπουμε ότι στην αρχή είναι αυτό το startup performance εξαρτάται άμεσα από το πρώτο bundle το οποίο θα στείλετε. Το πρώτο bundle είναι αυτό στην ουσία που περιέχει το framework, κάποιες βιβλιοθήκες και το αρχικό layout που πρόκειται να δείξετε. Okay. Η εφαρμογή που είδατε δεξιά, η αργή, με το Webpack Bundle Analyzer, στην ουσία βλέπουμε μέσα, αφού έχει χτιστεί όλη η εφαρμογή, έχει φτιαχτεί το JS αρχείο μας που θέλουμε να σερβίρουμε, θέλουμε να δούμε πραγματικά τι έχει μέσα για να καταλάβουμε τι πάει λάθος. Το Webpack Bundle Analyzer, αν χρησιμοποιείτε Webpack, είναι ένα καλό εργαλείο. Είναι interactive, δηλαδή μπορείτε να κλικάρετε να μεγαλώσει. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία πιο ουδέτερα, το Source Map Explorer, για όσους δεν χρησιμοποιούν Webpack, αλλά εδώ βλέπουμε ένα view του bundle και το μέγεθος είναι ανάλογο του size
που έχει το κάθε library μέσα. Βλέπουμε ότι το Angular είναι ένα τεράστιο μέρος του bundle. Έχουμε μέσα το compiler του Angular, έχουμε το HiStack, έχουμε το Immutable, έχουμε γενικά πολλές βιβλιοθήκες, τις οποίες σερβίρουμε εξ αρχής. Οπότε ο χρόνος για να πρασαριστεί αυτό είναι τεράστιος. Και επαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι γιατί κάποιος να φορτωθεί το HiStack, αν μπει σε μία σελίδα που δεν έχει ένα chart. Γιατί κάποιος να φορτωθεί τη βιβλιοθήκη που έχουμε για τα socket, αν δεν μπει σε σελίδα που έχει socket connection. Επομένως, πήγαμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το μέγεθος. Πρώτη συμβουλή είναι don't overuse libraries. Είχαμε το LODAS και εμείς οι ίδιοι. Το LODAS προσφέρει πολλά πράγματα, αλλά αν ψάξετε αυτό το τίτλο You don't, you may not need LODAS, θα βρείτε ότι πολλά πράγματα υλοποιούνται natively. Και ειδικά από τη στιγμή που κάνετε polyfill το ES6, δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε και για το browser compatibility. Οπότε, make use of native, το κάναμε εμείς, πετάξαμε στην ουσία το LODAS από τη βιβλιοθήκη. Το ίδιο κάναμε και με το Immutable. Από το Immutable.js, εμείς χρησιμοποιήσαμε ένα μικρό κομματάκι του. Το Immutable είναι γύρω στα 20 kilobyte, νομίζω. Εμείς κάναμε replicate αυτό το με 20 γραμμές. Okay, πετάξαμε το Immutable. Λιτώσαμε χώρο. Άλλη συμβουλή είναι reward good behavior. Όταν θέλετε να σερβίρετε polyfills του χρήστη σας, μην δίνετε τα πάντα σε όλους. Για ποιο λόγο κάποιος που μπαίνει με Chrome και στην ουσία ο browser του υποστηρίζει σχεδόν όλα τα ES6 features, θα τον φορτώσετε με έξτρα βάρος. Μια πολύ καλή υπηρεσία είναι το polyfill.io. Υποστηρίζεται από τους Financial Times και στην ουσία κάνει user agent sniffing, δηλαδή βλέπει με ποιο browser μπαίνετε μέσα και σας σερβίρει τα αντίστοιχα polyfills που δεν υπάρχουν για αυτό το browser. Δηλαδή, αν μπείτε με Chrome, θα σας σερβίρει 2 kilobyte. Αν μπείτε με Internet Explorer 11, θα σας σερβίρει 25 kilobyte. Okay. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε take advantage of this. Το προτείνει το ίδιο το Angular για το Intel Polyfill. Μια πολύ καλή υπηρεσία. Don't overuse components. Πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να τα κάνετε components. Μια κλάση CSS αρκεί. Για το κάθε component έχει κόστος. Δεν υπάρχει λόγος, αν κάποια πράγματα είναι απλά, είτε υποστηρίζετε το framework με απλό τρόπο, να το κάνετε component. Ένα άλλο ήταν το TypeScript Helpers. Για κάθε αρχείο, η TypeScript η ίδια βάζει μέσα μια βιβλιοθήκη από helper functions ακριβώς για να βοηθήσουν το transpilation. Αυτό, πηγαίνοντας στο tsconfig και βάζοντας import helpers και emit helpers, μπορείτε να το κάνετε μία φορά για όλο το bundle σας. Το άλλο που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε είναι τα modular libraries. Η Angular χρησιμοποιεί το RxJS. Όταν εσείς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το observable του RxJS, αν το κάνετε με τον πρώτο τρόπο, θα φορτώσετε όλο το Rx μέσα. Αν το κάνετε με τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή κάνετε το import observable από το RxJS observable, θα φορτώσετε μόνο τα bits που θέλετε. Ομοίως και με το LODAS. Αν κάνετε import το find από το LODAS, φορτώνετε όλο το LODAS και όλες τα functions. Αν κάνετε import το find από το LODAS ES find, το LODAS ES είναι το ES alternative του LODAS, θα πάρετε μόνο τα λίγα kilobyte που έχει αυτή η function, bytes. Ακόμα καλύτερα, βέβαια, χρησιμοποιείτε το ES6 native, οπότε δεν χρησιμοποιείτε καθόλου LODAS. Okay, καταφέραμε να πετάξουμε κάποια πράγματα. Αυτό που μας έμεινε, πώς το κάνουμε optimize. Όπως είπαμε, ο χρόνος, το μέγεθος αυτού που μας έχει μείνει, δεν εξαρτάται ακριβώς από το χρόνο που θέλει ο browser για να το κάνει startup, να το κάνει parse και compile. Οπότε η Angular προσφέρει το ahead of time compilation. Διαβάζει τα templates, διαβάζει την TypeScript και παράγει optimized κώδικα JavaScript που όταν φτάσει στο browser θα χρειαστεί το 1 δέκατο του scripting χρόνου που χρειάζεται ο αντίστοιχος κώδικας για να γίνει parse αν δεν έχει περάσει από αυτό τον compiler. Το μέγεθος βέβαια αυξάνει τρελά, δηλαδή ένα αρχείο 10 γραμμών TypeScript μπορεί να γίνει γύρω στα 5 kilobyte, αλλά JZip, επειδή υπάρχει πολύ repetition μέσα στον κώδικα, σχεδόν τα μεγέθη είναι αντίστοιχα, αλλά ο χρόνος μένεται στο 1 δέκατο για να παρασαριστεί από το browser. Οπότε είναι σαφώς πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όποιος θέλει να βγει production με Angular. Μια άλλη βιβλιοθήκη είναι Optimize.js, στην ουσία πρόκειται για ένα hack. Το αναφέρω εδώ απλά γιατί το έχω δει σε πολλά starters να υπάρχει. Ο author του ισχυρίζεται ότι υπάρχει optimization γύρω στο 20% σε κάποιους browsers, στην ταχύτητα δηλαδή που κάνει parsing τη JavaScript. Εμείς το δοκιμάσαμε, δεν είδαμε κάποια αλλαγή, απλά το αναφέρω, το δοκιμάζετε και το βλέπετε. Αυτό που μας έχει μείνει,
Μπορούμε να το κάνουμε tree-shaking. Tree-shaking είναι dead code elimination. Είναι κώδικας δικός μας, αλλά και κυρίως κώδικας των libraries που χρησιμοποιούμε, που δεν χρησιμοποιείται πραγματικά από την εφαρμογή μας. Δεν υπάρχει λόγος να είναι μέσα στον bundle μας. Μπορούμε να το πετάξουμε. Το Webpack το 2 υποστηρίζει tree-shaking, όπως και το Closure και άλλοι φαντάζομαι bundlers. Όταν περάσετε τον κώδικά σας από ahead of time compilation, είναι καλύτερα tree-shakeable, επειδή όλο το HTML template έχει γίνει JavaScript. Ο bundler μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια να ξέρει τι πρέπει, τι μπορεί να πεταχτεί και τι όχι. Και όπως είπαμε, αυτό που παράγεται είναι στατικό. Εμείς είδαμε ότι χτυπώντας από Αμερική το site μας, το ίδιο αρχείο, κατέβαινε στα 100 μιλισεκόντ, χτυπώντας από Γερμανία, μέσω του webpagetest.org, κατέβαινε σε 500. Δεν υπήρχε λόγος να τη σερβίρουμε εμείς. Χρησιμοποίησαμε CDN του Amazon και η αλλαγή στον κώδικα για να γίνει αυτό είναι μια γραμμή. Απλά δηλώνεις το public pass σου, στο webpack config, το CDN που θέλεις να σερβιριστεί. Okay. Έχουμε τον κώδικά μας και όπως είπαμε είναι ένα τεράστιο bundle. Okay. Πρέπει να το σπάσουμε. Να σερβίρουμε στον καθέναν αυτό που θέλει να δει, αυτό που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Για να κάνουμε lazy loading πρέπει να κάνουμε και code splitting. Πρέπει να μπορούμε να σπάσουμε τον κώδικά μας σε αυτόνομα κομμάτια. Το Angular προσφέρει αυτό declaratively μέσω του router. Δηλαδή στο root config δηλώνεις το αρχείο που θες, το αρχείο module, που θες να φορτώνεις αυτό το path lazily. Αυτό αναλαμβάνει μόνος του να σπάσει οτιδήποτε βρίσκεται από αυτό το αρχείο και κάτω σε ένα δικό του chunk που θα φορτωθεί μόλις πας σε αυτό το root, δηλαδή στο slash traders, slash careers. Ο άλλος τρόπος είναι πιο manually. Χρησιμοποιεί το system import ή το dynamic import του Webpack, το οποίο πάει να γίνει και standard. Αυτό χρησιμοποιεί περισσότερο σε βιβλιοθήκες, όπως ας πούμε τη βιβλιοθήκη για τα chat μας για το socket μας. Και θα δούμε πώς το χρησιμοποιήσουμε. Στον κώδικα, εντάξει, σαφώς τα roots είναι ένας candidate για code splitting, δηλαδή όταν πας στο slash traders ή στο slash careers είναι άλλο πράγμα, αλλά μπορεί να σπάσει και πιο εσωτερικά, μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Τα tabs είναι ένας καλός candidate για να κάνεις code splitting. Τα modals, έχουμε δει ότι δουλεύει καλά σε εμάς. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε ένα router outlet που είναι ένα παράλληλο root μέσα στην ίδια σελίδα, που όταν πας σε αυτό, ο κώδικας για το συγκεκριμένο modal φορτώνει εκείνη τη στιγμή. Μπορείς να κρύψεις την αλλαγή στο URL σου με το skip location change που προσφέρει το Angular, ώστε να μην φαίνεται αυτό στον χρήστη ακριβώς το χρησιμοποιείς routes, αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος για να μπορέσεις να σπάσεις και τα modal σου, που εμείς έχουμε πολλά και βαριά, σε κομμάτια, σε chunks. Okay. Αφού το σπάσαμε, τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τα φορτώσουμε αυτά τα κομμάτια γρήγορα και πώς μπορούμε να τα κάνουμε preload. Το Angular προσφέρει το preloading strategy που έχει preload all modules. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα μπει ο άλλος στην εφαρμογή, θα φορτώσει το αρχικό bundle για να κάνει bootstrap η εφαρμογή για να δει κάτι και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να φορτώνει όλα τα chunks δυναμικά. Αυτό έχει το καλό ότι από εκεί και πέρα, σε οποιοδήποτε root pass εσύ, δεν περιμένει την JavaScript να κατεβεί, αλλά γίνεται instantly. Το κακό βέβαια αυτού νου είναι ότι πρέπει να γίνει bootstrap το Angular, οπότε δεν βλέπουμε στην ουσία μεγάλη διαφορά στο startup performance. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε hint στο browser ποια chunks πρέπει να χρησιμοποιήσει νωρίς. Να μην περιμένουμε δηλαδή το ίδιο το Angular να του πει φόρτωσε το chunk αυτό. Αυτό εμείς το καταφέρνουμε με το preload webpack plugin. Στην ουσία έτσι δείχνουμε ότι στο path trader, δηλαδή στο slash trader, θα φορτώσει αυτό το αρχείο. Και ένα hidden feature του loader είναι ότι μπορεί να δώσει και ένα chunk name, δηλαδή να πεις ότι αυτό το αρχείο που θα βγει θα είναι το trader.js. Μετά χρησιμοποιώντας το preload webpack plugin, μπορείς να του πεις ότι όταν ξεκινήσει η σελίδα σου, βάλε ένα tag μέσα που θα περιέχει αυτό το αρχείο και αυτό θα αρχίσει να φορτώνεται παράλληλα με το app.js. Ο browser θα το κάνει optimize, δηλαδή να μην μπλοκάρει το app.js, το οποίο θεωρείται μεγαλύτερης βαρύτητας, και θα το φορτώσει πριν εμείς το αναγκαστούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε θα είναι έτοιμο τη στιγμή που θα το ζητήσουμε, θα βρίσκεται ήδη στο browser παρσαρισμένο και κασαρισμένο. Okay, timing, third party dependencies. Αν σας βάλω πάλι το slide, το προηγούμενο θα δείτε ότι με τα δύο βιντεάκια θα δείτε ότι η εφαρμογή δεξιά ή αργή φορτώνει πρώτα ένα plugin που έχουμε εμείς για να παίρνουμε το intercom, για να παίρνουμε feedback από τους users μας. Είναι γύρω σε 1 MB JavaScript αυτό το plugin, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά βλέπουμε ότι καθυστερεί τη δική μας σελίδα να φορτώσει.
στη γρήγορη έκδοση θα δείτε ότι φορτώνει πρώτα η εφαρμογή μας και μετά από 4-5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι κάτι critical να υπάρχει αυτό το κουμπάκι εξ αρχής στη σελίδα. Οπότε πρέπει να αρχίζουμε, φαντάζομαι και στις δικές περιπτώσεις, να σκέφτεστε τι δεν είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει εξ αρχής, οπότε να το καθυστερήσετε. Το άλλο κόλπο που μπορείτε να κάνετε είναι με τα libraries, είναι να τα κάνετε wrap σε δικά σας module. Και αυτό που σας προφέρει το Angular είναι τα life cycle hooks. Εμείς έχουμε κάνει στην ουσία ένα component που είναι ένα gateway προς όλα τα charts. Παράδειγμα. Επομένως, αντί να φορτώσουμε το high chart εξ αρχής, περιμένουμε να υπάρξει κάποιο component μέσα στη σελίδα που χρησιμοποιεί το high chart. Στο engine init σημαίνει ότι αυτό το component πρέπει να ρενταριστεί. Οπότε είναι η στιγμή που πρέπει εμείς να κάνουμε import το high chart, τη βιβλιοθήκη. Και εφόσον μετά την έχουμε, στην ουσία μας δίνει ένα promise. Αφού την έχουμε τη βιβλιοθήκη, μπορούμε να δημιουργήσουμε το high chart και κάποιος να δει το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να το κάνετε και για τα socket, ομοίως την πρώτη φορά που θα πάει κάποιος να συνδεθεί με ένα socket, να κατεβάσετε τη βιβλιοθήκη για το socket. Αφού τα κάναμε όλα αυτά, στην ουσία αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει πια το Webpack Bundle Analyzer. Βλέπουμε ότι ο Angular Compiler, που πιάνε μεγάλο μέρος της οθόνης πριν, έχει εξαφανιστεί, γιατί έχουμε κάνει το Ahead of Time Compilation, έχουμε κάνει το Compilation στο Build Step. Επομένως, έχουμε γλιτώσει χώρο στο Bootstrap. Αυτό είναι το App.js, είναι αυτό που φορτώνει στην αρχή και μας δίνει την αρχική αίσθηση ότι η εφαρμογή μας έχει φορτώσει. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα modal. Στην ουσία, βλέπω ότι είναι τεράστιο, δεν το φορτώνουμε εξ αρχής. Το HighStock έχει πάει σε ένα δικό του chunk. Τα socket έχουν πάει σε ένα δικό του chunk. Και γενικά το έχουμε σπάσει σε τόσα κομμάτια, όπου καθένας θα σερβιριστεί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Το άλλο metric είναι το runtime performance. Εδώ, αν δεν κάνετε κάτι φοβερά πολύπλοκο, δεν θα έχετε πρόβλημα λογικά. Ίσως αν δεν κάνετε κάποιο παιχνίδι, ας πούμε, που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε Angular, εμείς έχουμε φτιάξει ένα trading station με Angular 1. Το Angular το 2 είναι από τη φύση του 5 φορές πιο γρήγορο, οπότε λογικά θα δείτε κάτι. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να παίζει σε mobile κινητά, ξέρω, παλιάς γενιάς, κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε ακόμα είναι αυτά. Να κάνετε enable το prod mode, είναι μια function του Angular που δίνει, σταματάει το δεύτερο cycle change detection, βγάζει τα debug elements. Το ahead of time compilation, όπως είπαμε, για να μην φορτώνετε τη CPU σας, να είναι ήδη compiled και optimized για το browser. Change detection, το Angular σας προσφέρει change detection per component. Οπότε μπορείτε να πείτε ότι είναι on push, σημαίνει ότι είναι pure component, δηλαδή εξαρτάται μόνο από τα inputs του, το τι θα δείξει. Έτσι γλιτώνετε πολλά change detection cycles. Ακόμα αν το προχωρήσετε ακόμα και πέρα, μπορείτε να κάνετε detach και reattach τον detector όποτε εσείς θέλετε. Ας πούμε ότι έχετε ένα component που κάνει polling κάθε 5 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει λόγος στο ενδιάμεσο να είναι attached το detector και να ελέγχετε αν έχει αλλάξει κάτι. Τον κάνετε εσείς reattach όποτε θέλετε και δείχνετε την αλλαγή. Take advantage of router. Ο router είναι πολύ, πολύ δυνατό εργαλείο πια στο Angular. Όταν αλλάζουμε routes, δεν αλλάζει. Επαναχρησιμοποιεί τα components που υπάρχουν ήδη στη σελίδα. Δηλαδή, αν πάμε από το ένα προφίλ στο άλλο προφίλ, στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα άλλο πέρα από τα data του κάθε component. Δεν υπάρχει λόγος να τα καταστρέψετε και να τα δημιουργήσετε. Επομένως, βγάζει ένα loader από πάνω, πάντως δεν καταστρέφεται. Οπότε γλιτώνετε CPU cycles για να ξαναχτίσετε όλο αυτό που καταστρέψατε. Reduce the DOM size, παλιά κλασική συμβουλή. Ό,τι είναι πίσω από tab δεν χρειάζεται να είναι hidden, το αφαιρείτε από το DOM, το Angular προωθεί και τη χρήση των templates, elements, οπότε μπορείτε να το κάνετε εύκολα. Ό,τι τρέχετε που δεν θα επηρεάσει το UI σας, μπορείτε να κάνετε inject το ng-zone και να το τρέξετε outside of Angular. Στην ουσία δεν τρέχει το change detection cycle, δηλαδή όταν εμείς κάναμε system import το HighStock, αυτό το HTTP call δεν θα τρίγκαρε κάποια αλλαγή στο UI μας, οπότε δεν χρειάζεται να τρέξουμε το change detection, το κάνουμε run outside of Angular. Μια σειρά άλλες συμβουλές, Pure Pipe, Track By, γενικά αν γκουγκλάρετε λίγο το Angular Performance Checklist, θα βρείτε μια σειρά από συμβουλές, αλλά όπως σας είπα, αν δεν κάνετε κάτι τελείως extreme, κάτι τελείως λάθος, γενικά δεν θα έχετε πρόβλημα με κανένα από τα μοντέρνα JS frameworks στο runtime. Okay. Στο μέλλον, εμείς σχεδιάζουμε να κατεβάσουμε πια όλο το χρόνο. Κάτι που έχουμε σκεφτεί είναι να κάνουμε το localization στο build time. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μια βιβλιοθήκη του ng2 Translate. Δεν υπάρχει λόγος, μπορούμε να την πετάξουμε. Να χτίζουμε τα αρχεία για ελληνικά, αγγλικά και όλες τις άλλες γλώσσες στο build step μας.
και απλά με τον Nginx, ανάλογα με το URL, να σερβίρουμε το κατάλληλο, το κατάλληλο αρχείο. Θα μειώσει σαφώς το bootstrap time μας. Οκ, okay, είμαστε κομπλέ, ας πούμε, με αυτούς που έρχονται πρώτη φορά στο site μας, με τίποτα κασαρισμένο, αλλά για αυτούς που ξαναέρχονται στο site. Γιατί να πληρώσουν πάλι τον ίδιο χρόνο και το ίδιο download. Έχουμε σκοπό να κάνουμε integrate του service workers, όπως επίσης και το server side rendering. Τώρα που σας είπα, μπαίνει στο core, οπότε ελπίζουμε ότι το perceived performance, αυτό που νιώθει ο χρήστης, θα είναι καλύτερο. Δηλαδή θα βλέπει κατευθείαν την σελίδα του ρενταρισμένη και μετά από λίγο, όταν γίνει το bootstrap, θα αρχίσει να παίζει. Οι ίδιοι στο Angular το 4 και πάνω υποστηρίζουν ότι το κάνουν πιο γρήγορο και πιο μικρό. Επίσης υπάρχουν ανοιχτά issues για να κάνουν integrate τον closed compiler στο ahead of time compilation. Ο closed compiler είναι πολύ καλύτερος από το webpack, με άποψη ότι βγάζει και μικρότερο μέγεθος και καλύτερα optimized για τους browsers. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να ξανασκεφτούμε, να ξανακάνουμε όλο αυτό το cycle, να δούμε, να μετρήσουμε, να σκεφτούμε τι μπορούμε να μειώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε optimize. Οπότε είναι ένας διαρκής κύκλος. Okay. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες, το τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ.